πρώτα, από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα που στήσανε αυτοτελές γραφείο πολιτικής άμυνας το 2023. Από εκεί και πέρα υπάρχει επικοινωνία με την αποκεντρωμένη που είναι αρμόδια, με την αρμόδια. Τις επόμενες μέρες θα ενημερώσει προσωπικά το Δήμαρχο για τα σημεία που υπάρχουν τα καταφύγια, διότι είναι προσωπικά δεδομένα και δεν τα δίνει ούτε στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Είναι διαβαθμισμένο, δηλαδή. Οπότε εμείς οι ενέργειές μας θα είναι μετά να τα οργανώσουμε και να τα επανδρώσουμε. Δηλαδή τον όλα τα καταφύγια θα τα, πώς θα τα επανδρώσετε, πώς θα τα οργανώσετε? Να τα καθαρίσετε. Και θα πρέπει, παραδείγματος χάρη, αν χρειάζεται να μπουν κουβέρτες, να μπουν στρώματα. Α, να υπάρχουν ήδη μέσα. Βέβαια. Να υπάρχουν ήδη. Βέβαια. Δηλαδή όπως λοιπόν, ας πούμε αυτά στη Φορτέτσα ή στον Καρτερό, τα γερμανικά καταφύγια και αυτά είναι μέσα. Περιμένουμε λοιπόν τη σχετική διευκρινιστική από την περιφέρεια, να δούμε τον τρόπο και να βρούμε τη χρηματοδότηση που θα τα οργανώσουμε όλα αυτά, να δούμε το κόστος και όλα τα σχετικά. Δηλαδή θα βάλετε μέσα, ας πούμε, κουβέρτες, κάποιον εξοπλισμό? Θεωρώ ότι, ότι μπορεί να μπει μέσα από το νερό μέχρι κάποια ξηρά τροφή. Φωτισμό. Θεωρώ όμως, δεν έχω δει το. Δεν έχετε ακόμα την εικόνα. Ναι, την εικόνα. Αλλά είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Και φαντάζομαι είναι μια μεγάλη ταπάνη, γιατί και τα καταφύγια τα γερμανικά και τα πολεμικά που έχουν. Θα διεκδικήσουμε, αν δεν προβλεφτούν ή δεν προβλέπονται, που είναι δύσκολο να προβλέπονται πόροι, και αν προβλέπονται θα είναι πολύ χαμηλοί, θα διεκδικήσουμε και θα απαιτήσουμε πόρους. Μάλιστα. Και θα πρέπει φυσικά να τα επαναφέρετε και σε μια καλή κατάσταση, να καθαριστούν και φυσικά να σφραγιστούν. Και στατικά και στατικά. Όχι μόνο εμφανισιακά, και ο εξοπλισμός τους να είναι άρτιος. Και κάποια από αυτά είναι και ανοιχτά ακόμα σήμερα για όσους γνωρίζουν. Φαντάζομαι ότι θα τα σφραγίσετε κιόλας. Ό,τι προβλέπετε. Η αποκεντρωμένη θα το κάνει, θα σας πει. Η αποκεντρωμένη είναι υπεύθυνη για αυτά. Α, η αποκεντρωμένη. Μάλιστα. Κύριε Λιονταράκη, να έρθω σε εσάς. Εδώ είδαμε λίγο τώρα το επικαιροποιημένο σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου, τους χώρους καταφυγής. Τι θεωρείτε επικίνδυνο? Φυσικά ρώτησα και τον κύριο Καραντινό για τα καταφύγια και όπως τα είχε ζητήσει το Υπουργείο να καταγραφούν και να εξοπλιστούν. Αυτά τώρα θα χρησιμοποιηθούν, κύριε Καραντινέ, σε περίπτωση δηλαδή μια τέτοια μεγάλη ανάγκη, ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που έχουμε ένα πόλεμο, ας πούμε? Γιατί θέλουν να τα φτιάξουμε. Αυτά είναι για την εθνική άμυνα. Δηλαδή μια επίθεση, ας πούμε. Ναι, σε περίπτωση πολέμου. Από την Τουρκία, ας πούμε, θα πάμε εκεί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από πού μπορεί να έρθει μια επίθεση. Είναι απευκταίο για επίθεση, διότι ο πόλεμος πλέον έχει πάει σε οικονομικό επίπεδο και θεωρώ ότι... Ναι, αλλά δείτε τώρα ότι 80 χρόνια μετά, 90, ότι επανέρχεται, και ενώ αυτά ήταν αφημένα, εγκαταλελειμμένα για δεκαετίες, σήμερα θεωρούμε, ίσως να φταίει και η οργάνωση του κράτους, να θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα αυτά. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν το πιστεύαμε πριν 10 χρόνια, ότι θα σας δοθεί μια τέτοια οδηγία. Καταλαβαίνετε. Συμφωνούμε και να μην το πιστεύαμε, έπρεπε να τα έχουν οργανώσει. Θα έπρεπε να είναι οργανωμένα πάντα. Το θέμα είναι ότι μην μας δώσουν πάλι αρμοδιότητα χωρίς τους απαιτούμενους πόρους. Αυτό θα συμβεί, συμβαίνει ήδη. Περιμένω, δεν είμαι τόσο αρνητικός, περιμένω να δω. Μάλιστα. Κύριε Λιονταράκη, δεν ξέρω αν κάποια ανάλογη οδηγία έχει και η περιφέρεια. Σας ρωτώ. Πρώτη φορά τώρα, δεν το έχω ξαναρωτήσει, δεν το έχουμε ξανασυζητήσει. Έχετε εσείς κάποια οδηγία? Καλά κάνετε, και σε ό,τι αφορά τα καταφύγια, την καταγραφή τους, που είναι την χρηστικότητά τους και όλα αυτά τις σχετικές πληροφορίες, επειδή είναι αποκλειστικά ζήτημα εθνικής άμυνας, εθνικής ασφάλειας. Πολλές φορές και εμείς σαν αυτοδιοίκηση, αλλά γενικότερα όσοι έχουν δημόσιο λόγο πάνω σε αυτό, είναι ιδιαίτερα αφιδωλοί και καλά κάνουν. Διότι, όπως σας είπα, είναι ευαίσθητες πληροφορίες, και αν ομιγέννητο χρειαστεί έπειτα από εναέρια προσβολή, όπως ακριβώς ορίζει η νομοθεσία, αυτά θα γίνουν γνωστά με τον τρόπο που το πρωτόκολλο ορίζει.
Και εμείς σαν περιφέρεια μέσω του τμήματος παλαϊκής άμυνας, τα λεγόμενα ΠΑΜΨΕΑ, διαχειριζόμαστε διαβασμένα σήματα τα οποία είναι εις γνώση μόνο του Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει την εξειδίκευση αυτή, το πράσινο φως ουσιαστικά. Υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά αν το θέλετε κάτω από τα ραντάρ και τα δημοσιογραφικά, σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική άμυνα γενικότερα. Γίνονται και επιθεωρήσεις, να έχετε υπόψη. Πού στα καταφύγια δηλαδή έρχονται? Παντού, παντού, παντού κύριε Συμβουλάκη, παντού γίνονται επιθεωρήσεις. Και όπως σας είπα, εμείς σαν περιφέρεια, με τη δυνατότητα που έχουμε και όπως μας ζητηθεί, σε μια τέτοια ενδεχόμενη περίπτωση, που σαφέστατα σαν ελληνικός λαός θα πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι, έτσι. Είναι μια ζήτηση η οποία δεν θα πρέπει να την δαιμονοποιούμε ούτε να την αμπεμπολούμε. Ναι. Θα πρέπει μια που μου δίνεται το βήμα, το ζήτημα της παλαϊκής άμυνας να τεθεί στο τραπέζι. Εδώ βλέπουμε με αφορμή το ουκρανικό ζήτημα, για παράδειγμα, η Σουηδία, έτσι, η Σουηδία, η οποία είναι ένας λαός φιλίσκος, ειρηνικός, χωρίς να έχει δώσει δικαιώματα στο παρελθόν. Και όχι μόνο η Σουηδία, και η Ελβετία ακόμη, που παρεμπιπτόντως λειτουργούν με το καποδιστριακό σύστημα, να το πούμε αυτό, έχει ενισχύσει την παλαϊκή άμυνα. Άρα δεν θα πρέπει να το δαιμονοποιούμε, δεν θα πρέπει να το βάζουμε αστερίσκους, αλλά είναι κάτι το οποίο, σας είπα, δεν αφορά την περιφέρεια με την έννοια το ότι μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες. Όχι, σε αυτό το ζήτημα ουσιαστικά ακολουθούμε οδηγίες και συστρατευόμαστε με τα σχέδια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Συνεπώς, κύριε Λονταράκη, για το θέμα των καταφυγείων υπάρχει μια συζήτηση και όλο αυτό που είπατε, σήματα κάτω από τα ραντάρ των δημοσιογράφων, που δεν είναι κάτι για το οποίο αδιαφορεί, ας πούμε, η αυτοδιοίκηση, προφανώς, και λαμβάνει... Κύριε Συμβουλάκη, σε καμία περίπτωση δεν αδιαφορεί, σε καμία ειλικρινά... Αυτό συμβαίνει χρόνια ή είναι κάτι που συμβαίνει τελευταία? Όχι, συμβαίνει αρκετά χρόνια και επιθεωρήσει είναι κάτι το οποίο ήθιστε τα τελευταία 5 και πιο πίσω και παλαιότερα χρόνια να συμβαίνει. Αλλά σας ξαναλέω... Και έχετε κι εσείς τη δική σας ευθύνη καταφύγια, όπως έχει ο Δήμος Ηρακλείου? Κοιτάξτε, όπως σας είπα προηγουμένως, σαν περιφέρεια εμείς δεν έχουμε τέτοιο περιουσιακό στοιχείο στην κατεύθυνση. Έτσι, όπως σας είπα, όπως μας ζητηθεί, όπου χρειαστεί, να παρέχουμε το οποιοδήποτε μέσο να διευκολύνουμε τις υπηρεσίες οι οποίες επιμελούνται ζητήματα εθνικής άμυνας, δηλαδή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Για παράδειγμα, λέμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο είναι και έτσι, και δεν είναι και κρυφό άλλωστε, σε περίπτωση για επιστράτευση, ίσως να χρειαστεί να αναβλώσουμε πούλμαν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε. Και από εκεί και πέρα, όπως και ό,τι μας ζητηθεί. Έτσι. Αλλά επειδή σας λέω, είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, αφορά την εθνική άμυνα. Δηλαδή και να είχα κάτι παραπάνω να σας πω. Δεν θα έπρεπε να μας το πείτε, δεν θα έπρεπε, απλά μας επιβεβαιώνετε και αυτό που κάνει το Γραφείο Εθνικής Πολιτικής Άμυνας. Και τα γραφεία της Παλαϊκής Άμυνας, της Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας εργάζονται καθημερινά. Είναι γραφεία ίσως για το ευρύ κοινό να μην είναι ιδιαίτερα γνωστά, όμως πιστέψτε με, ουσιαστικά λειτουργούν με τρόπο τέτοιο που επιτελούν τεράστιο, πραγματικά τεράστιο. Κύριε Λεονταράκη, εσείς τώρα πόσα χρόνια υπηρετείτε συνολικά στην περιφέρεια? Από το 2010. Από το 2010. Και λέτε τώρα ότι την τελευταία τετραετία, πενταετία, ότι γίνονται αυτά. Πριν δεν τα θυμάστε, αυτό θέλω να πω. Όχι, διαχρονικά υπήρχαν και επιθεωρήσεις, διαχρονικά συνέβαιναν και λειτουργούσαν και συνδυάζαν διάφοροι φορείς στο κομμάτι αυτό, αλλά ίσως πιο έντονα τα τελευταία χρόνια, έτσι. Που υπάρχει, ας πούμε, μεγαλύτερη συζήτηση, κινητικότητα, φαντάζομαι, σε όλα τα επίπεδα. Εγώ προσωπικά δεν έχω παίξει ποτέ με τις λέξεις, δεν το κάνω και τώρα. Να σας πω κάτι, αυτή η συζήτηση θα έπρεπε να προτάσετε στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια σφαίρα. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση δεν θα πρέπει να είναι ταμπού. Ο ελληνικός λαός, γενικότερα ο κάθε λαός, το ζήτημα που λέγεται παλαϊκή άμυνα, θα έπρεπε με απόφαση, με πρωτοβουλία των κυβερνήσεων διαχρονικά, να είναι ψηλά στην ατζέντα. Κύριε Λονταράκη, αν το γνωρίζετε, μας το λέτε αυτό. Αυτό τώρα το ενδιαφέρον, φαντάζομαι, συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα.
Ένα παραπάνω και εδώ. Όλη την Ευρώπη, κύριε Συμβουλάκη, τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ευρώπη σας έδωσα χαρακτηριστικό παράδειγμα της Ελβετίας και πρόσφατα της Σουηδίας. Καταλάβατε. Πού προετοιμάζει, το προετοιμάζει, διάβαζα σήμερα μάλιστα ότι προετοιμάζει τον σουηδικό λαό, ίσως για ενδεχόμενη μπλοκή σε πόλεμο. Αυτή η προπαρασκευή δεν διαφέρει με την προπαρασκευή και με τα μέτρα πρόληψης με την προστασία. Έτσι. Σας λέω, είναι μια ζήτηση η οποία δεν θα έπρεπε να ήταν ταμπού, ούτε να έχει αστερίσκους, ούτε σε καμία περίπτωση να το, ας το πούμε, δεν θα έλεγα να το καπελώνουν, αλλά να το δείχνουν δημοσιογραφικά κέντρα ή τέλος πάντων σαν κάτι ακραίο, το οποίο θυμίζει σκοτεινές εποχές. Σημαντικό. Σημαντικό και αυτό που μας λέτε. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν γνώριζα ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν μια τέτοια σχέση, λαμβάνουν διαβαθμισμένα σήματα, γίνονται συναντήσεις, επιθεωρήσεις. Να, είναι σημαντικό. Φωτίζει και αυτό, το μαθαίνουμε σιγά σιγά.